Να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Έργων, τον κύριο Ηλία Γκότση, καθώς φαίνεται ότι προκύπτει ένα θέμα χωρίς λόγο και αιτία, μιας που όλα έχουν δρομολογηθεί. Κύριε Γκότση, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κυρία Μωραΐτη, Τι σε σας εσάς, στους τηλεθεατές σας. Τι σας πέφτει και εσάς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε για αυτά τα παράπονα που υπάρχουν για συγκεκριμένο σημείο όπου υπάρχει πινακίδα για παρκάρισμα συγκεκριμένου οχήματος αμαία. Ναι. Όμως φαίνεται ότι κάτι δεν γίνεται σωστά, οπότε εκεί πάει και παρκάρουν και πολίτες και ουσιαστικά τώρα γίνεται και κλίση στην τροχιά που πάει και παίρνει πινακίδες. Σωστά. Και ενώ δεν υπάρχει πρόστιμο, δηλαδή να πληρώσει κανείς, εδώ ακούμε ότι τους παίρνουν τις πινακίδες για 2 μήνες και αυτό είναι θανατηφόρο. Ναι, Για εξηγήστε μου τώρα τι ακριβώς, εσείς το λοιπόν, ξέρετε το εκεί, θέμα. ναι, βεβαίως. Υπάρχει θεσμοθετημένη θέση αμαία, κανονικά. Ωραία. Πλην όμως, παλιά, από παλιά υπάρχει αυτή η θέση. Ναι. Παλιά υπήρχε, δεν υπήρχαν αυτές οι προδιαγραφές για τις θέσεις αμαία, δηλαδή οι δύο στήλοι και πάνω ψηλά να μπουν οι πινακίδες με τον αριθμό και τον αριθμό του αυτοκινήτου και με Ναι. την άδεια. Ωραία. Υπήρχε αυτό που δείχνει Ναι. η Εδώ τώρα εικόνα δείχνει σας. Ναι. συγκεκριμένο όχημα, Λοιπόν, αυτό, η αυτή, πινακίδα δηλαδή. ναι, Ναι. λοιπόν, αυτή είναι η παλιά μορφή. Ναι. Λοιπόν, μας είπανε Ναι. από το Σύλλογο των με ειδικές ανάγκες αμαία, Ναι. ότι θα πρέπει πιο μπροστά το στήλος αυτούς με τις πινακίδες κλπ. Τις έπαιζε ο άνθρωπος που είχε το πρόβλημα και έπαιρνε τη θέση αμαία. Ωραία. Ίσχυε αυτό το καθεστώς. Ναι. Κάνανε λοιπόν αίτημα ο σύλλογος των αμαία ότι θα πρέπει τους δύο στήλους με τις πινακίδες κλπ. Να τις χρεώνεται και να τις βάζει ο Δήμος δωρεάν. Ωραία. Αυτό έχει χρόνια που έγινε. Όχι, δεν έχει χρόνια. Πότε βγήκε όχι, αυτή η όχι. απόφαση, να βάζετε εσείς τους στήλους? Ένας χρόνος. Ναι, και παραπάνω. Τέλος πάντων, ναι. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Στην αρχή είχαμε βάλει εμείς ένα πλαφόν και είπαμε ότι μέχρι 10.000 να βάζουμε εμείς. Πάνω από 10.000 σημαίνει ότι είναι οικονομικά εύρος τόσο, ας πούμε, ο ιδιοκτήτης, ναι, το αυτοκίνητο, οπότε μπορεί από μόνος του να βάλει αυτούς τους στήλους και τις πινακίδες. Ωραία, λοιπόν. Ναι. Τελικά επανήλθαν με νέα αίτηση και ζήτησαν να μην υπάρχει το πλαφόν, ανεξάρτητα από το εισόδημα, να δίνουμε δηλαδή να το χρεώνεται ο Δήμος για όλους τους ανθρώπους. Πολύ που ωραία. Έχουν προβλήματα γενικά, δεν είναι μόνο τα κινητικά, υπάρχουν και άλλα προβλήματα Σωστά. που έχουν το σήμα. Λοιπόν, πέρασε και αυτό και σιγά σιγά ο ναι. Δήμος, γιατί υπάρχουν πάρα παλιές θέσεις που ήταν με αυτή τη μορφή, σιγά σιγά άρχισε να αλλάζει. Να αλλάζει λοιπόν με τον Βάζεις εσείς τα κολονάκια και τις πινακίδες πια, ωραία. Ναι. Ωραία. Και σαν σηκύστερα αυτή τη θέση, το ναι. συγκεκριμένο, να μπουν οι δύο στήλοι με τις πινακίδες όπως προβλέπει η καινούργια νομοθεσία. Ναι, κύριε Γκότση, το πρόβλημα που βγαίνει τώρα με αυτά εδώ τα πλάνα τα οποία βλέπουμε είναι ότι πολλές φορές η πινακίδα δεν είναι ορατή. Δηλαδή πάει ο άλλος παρκάρει και δεν βλέπει κάποιους στήλους εκεί. Είναι πολύ χαμηλό αυτό. Τώρα αν έχει και κάποιο αυτοκίνητο παραδίπλα δεν φαίνεται. Τέλος πάντων υπάρχει ένα θέμα. Εγώ είπα το εξής. Ναι. Να κάνω μια αίτηση στο αρμόδιο τμήμα, στην ναι. τεχνική υπηρεσία, στο ναι. τμήμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού, mm-hmm. να μας πούν, να πούνε ότι όντως η πινακίδα δεν είναι εμφανής. Δεν τώρα, ναι. Ναι, ναι. Δεν είναι εμφανής η πινακίδα. Οπότε η πινακίδα δεν είναι εμφανής με εψιλον γιώτα. Ναι. Οπότε εμείς θα δώσουμε την απάντηση ότι όντως δεν είναι εμφανείς οι πινακίδες. Ωραία. Για να μπορέσουν αυτοί που τους πήραν να πάνε στην τροχιά, να κάνουν την ένστασή τους και να πάρουν τις πινακίδες πίσω. Ναι. Ωραία. Άρα του συγκεκριμένου πολίτη που του πήραν την πινακίδα λύθηκε το θέμα. Όμως σήμερα ναι. βλέπουμε και άλλο παρκαρισμένο αυτοκίνητο εκεί, χωρίς, που δεν είναι το συγκεκριμένο νούμερο που λέει η πινακίδα.
Θα μου πείτε, μα τώρα δεν το είδε. Επειδή το είναι είδε, δύο ναι, θέσει εκεί, πρέπει, σου λέω, εγώ θα όχι, πω δίπλα. Δεν είναι μία θέση. Μία θέση πώς είναι, αφού δύο αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα. Ναι, εκεί στις... δεν είναι κάθετα, είναι οριζόντια. Α, το παρκάρισμα εκεί πρέπει να είναι οριζόντιο, αλλά είναι κάθετα. Γι' αυτό και χωράνε δύο αυτοκίνητα. Γι' αυτό ακριβώς. Είναι η θέση αμαία, είναι για μία θέση και είναι οριζόντια. Οριζόντια. Μάλιστα. Έχω πει, πει την υπεύθυνα, στο πω, τη μηχανικό, να δει το θέμα. Μου λέει, αντιδήμαρχε, έχουμε άλλες 50 τέτοιες θέσεις, λέει, που πρέπει να αλλάξουμε. Ναι. Λέω, δώσε μια προτεραιότητα. Ναι, πρέπει να, επειδή είναι κεντρικό σημείο, πιθανότητα κάποιοι να παρκάρουν χωρίς να το ξέρουν. Δεν νομίζω να παρκάρουν βλέποντας ότι είναι για άτομο με ειδική ανάγκη εκεί. Είπαμε ότι σίγουρα δεν είναι εμφανείς οι πινακίδες. Σίγουρα ότι πρέπει να μπουν δύο κανονικά, όπως προβλέπει ο κανονισμός, δύο στήλοι με ύψος γύρω στα 2 μέτρα, για να μην χτυπάνε στα κεφάλια, ας πούμε, έτσι είναι οι προδιαγραφές. Ναι. Να μπουν οι πινακίδες, ο αριθμός του αυτοκινήτου. Έχουν δίκιο οι πολίτες. Το βλέπουμε. Κύριε Γκότση, αυτές οι άδειες βγαίνουν και για τους χώρους εργασίας που μπορεί να βρίσκεται το ΑΜΕΑ ή μόνο το άτομο ΑΜΕΑ ή και μόνο για την κατοικία? Όχι. Όταν δίνουμε μία θέση, εμείς, όταν φέρνει το σήμα το παίρνει από το Τμήμα Συγκοινωνιών, όταν πάει καταθέσει όλα τα χαρτιά ότι όντως δικαιούται το σήμα αυτό, το φέρνει σε εμάς και εμείς του δίνουμε θέση εκεί που θέλει, ή στο σπίτι, ή στο χώρο δουλειάς κλπ. Δηλαδή, δύο δεν μαζί μπορεί να... δεν μπορεί να έχει, ή στο ένα ή στο άλλο. Δεν μπορεί να έχει δύο μαζί. Εγώ μπορεί να πει ότι το θέλω στο χώρο δουλειάς, γιατί και εκεί μένω, ας πούμε. Ναι, ή γιατί εκεί δεν μπορώ να βρω εύκολα παρκάρισμα, επομένως θέλω να έχω τη θέση μου, γιατί έχω θέμα. Ναι. Έχει δικαιούται μία θέση, την οποία μπορεί να διεκδικήσει σε οποιοδήποτε. Αυτό το βλέπει το τμήμα. Δεν σημαίνει δηλαδή όταν ζητάει μία θέση ότι μπορεί όπου θέλει αυτός να μπει. Εξετάζεται από την υπηρεσία και ανάλογα με τις παραμέτρους που υπάρχουν. Και ισχύει αυτή η άδεια για όλες τις ημέρες της εβδομάδος, ακόμα και αν είναι η εργασία. Γιατί τώρα εδώ είχαμε το θέμα ότι οι πινακίδες βγήκαν Κυριακή. Κυρία Μωραήτη, Κυριακή. Όταν είναι θέση αμαία, μπορεί Κυριακή να πάει να δουλέψει ο άνθρωπος. Μπορεί να πάει να κάνει εργασία. Δηλαδή δεν μπορούμε να προβλέψουμε εμείς πότε θα πάει με το αμάξι να το βάλει στη θέση αμαία. Οπότε τη θέση τη θέλει ελεύθερη. Ή όχι, πρέπει να είναι ελεύθερη. Δεν πρέπει να παρκάρουμε. Είναι οι ιδιωτικές αυτές θέσεις στα αμαία. Υπάρχουν και οι θέσεις δημόσιες στα αμαία που πάνε. Παρκάρει οποιοδήποτε ή παρκάρει. Κύριε Γκότση, σε αυτό έχετε δίκιο. Μας λείπει η παιδεία, δεν το συζητάμε. Δεν θέλουμε να δικαιολογήσουμε. Και δεν κάτι. Μπορεί να πάει οποιοδήποτε να παρκάρει στις δημόσιες θέσεις αμαία. Απλά. Εκεί δεν υπάρχει. Να το επισπεύσετε λίγο αυτό, έτσι ώστε να μην έχουμε τέτοια παρατράγουδα. Γιατί τώρα το να σου παίρνουν και τις πινακίδες για 2 μήνες, εντάξει, δεν είναι εύκολο. Έχουν δίκιο οι πολίτες. Βέβαια, αυτό γίνεται μετά από τηλέφωνο, γιατί η τροχιά δεν νομίζω ότι τις περισσεύουν άντρες για να πηγαίνουν να βγάζουν πινακίδες αβέρτα ακόμα και Κυριακή. Εντάξει, ειδοποιούνται κάπως. Ναι. Οι προδιαγραφές οι καινούργιες λένε 2 στήλοι με τις πινακίδες, τον αριθμό και τον αριθμό αδείας. Ωραία. Οπότε βγάζετε εσείς τα συνεργεία σας και περνάτε βέρτα τέτοια κολονάκια για να τελειώνουμε. Ναι, γίνεται η αγορά, λοιπόν, και μπαίνει κανονικά από τον εργολάβο που έχουμε, αλλά πολλές φορές, μερικές φορές, όταν επήγε το θέμα, το δικό μας συνεργείο πάει και τοποθετεί. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Γκότση, ευχαριστώ. Να είστε καλά, και εγώ λοιπόν, ευχαριστώ. Οπότε, προσοχή τώρα για να εμπαρκάρουμε στις θέσεις αμαία. Ακόμα και για όλους εμάς που λέμε, έλα μωρέ, για 2 λεπτά είναι τώρα, το αυτοκίνητο του ανθρώπου αυτού λείπει, ας εξυπηρετηθούμε κι εμείς.